I once had a dream that you climbed a fence and you tore out your ligaments right in my presence. Oh. Τα κουστούμια που ταράβεις στην Αθήνα ή εδώ? Εδώ. Μυθικό. Άμα κάνω έτσι, αυτή την κίνηση, θα ταρίζει η καρδιά μου, αλήθεια στο λέω. Να πάρω να το φυλάξω. Τι είμαι από εδώ, σας βλέπω. Δεν ξέρω τώρα, σας χαλάσαμε το πλάνο εντελώς. Λοιπόν, θα σου κάνω ερωτήσεις σαν να μην σε ξέρω, σαν να μην σε έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου, εντάξει. Γιατί ασχολήθηκες με το χώρο? Ασχολήθηκα με το χώρο λίγο τυχαία. Είχα σκοπό να ασχοληθώ με το θέατρο. Ναι. Από μικρός, οπότε είχα ξεκινήσει όλες τις δραστηριότητες που είχα μάθει ότι κάνουν στις δραματικές σχολές. Δηλαδή? Ξεκίνησα να πηγαίνω χοροδία, να πηγαίνω χορό, να κάνω διάφορες τέτοιες δραστηριότητες. Και έτσι ξεκίνησα από χορό, δεν ξεκίνησα με σύγχρονο και κλασικό, ξεκίνησα με κοινωνικούς χορούς. Αυτό δεν το ήξερα, όντω. Ναι, όντω. Δηλαδή, όταν λες κοινωνικούς χορούς. Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Και γιατί δεν το λες, ρε. Λίγο. Και δεν έχει χορέψει μία φορά. Εντάξει, φυλάσσομαι. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησα. Μετά ξεκίνησα να βλέπω παραστάσεις. Και ξεκίνησα και κλασικό χορό τότε, εκείνη την περίοδο. Πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκίνησε κλασικό? Αργά ξεκίνησα, ήμουν πρώτη ηλικίου. Φου, πολύ αργά. Οπότε ξεκίνησα αυτό και μετά είδα κάποιες παραστάσεις που άρχισαν να μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και επειδή εγώ ασχολούμαι πολύ με τα εικαστικά, με το δηλαδή μου άρεσαν οι διαφορετικές τέχνες, συνειδητοποίησα ότι ο χορός είναι η τέχνη που μπορεί καλύτερα να συνδυάσει όλες τις τέχνες μαζί. Πριν φτάσω σε αυτό που αποφάσισα να κάνω, είχα σκεφτεί ότι θα κάνω musical, είχα πει πολλές είχα αλλάξει, πολύ είχα πειραματιστεί με αυτό, ναι. Μέχρι που κατέληξα ότι αυτό είναι που με εκφράζει καλύτερα, που κάνω τελικά. Και ήταν εύκολο για σένα στα 16, 15, 16 να μπει στο χορό και να τον κατακτήσεις? Δεν ήταν εύκολο, όμως το σημαντικό είναι ότι οι γονείς μου ήταν πολύ ανοιχτόμυαλοι, που αυτό είναι το βασικό. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα ή είναι αλλιώς. Είστε αλλιώς οι γονείς. Είναι οι γονείς. Εννοείς είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Είστε πιο πολύ. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Εννοείς ήταν ανοιχτόμυαλοι γιατί άφησαν έναν αγόρι να πάει να κάνει χορό. Ναι. Εκεί το τοποθετείς εσύ. Εκεί το τοποθετώ. Εσύ πραγματικά τους το είπες, τι ζωντανό επειδή μου πήγαινε? Κοίτα, στην αρχή δεν είχαν καταλάβει τι θέλω να κάνω γιατί δεν είχα καταλάβει κι εγώ καλά. Οπότε. Ήτανε συγκαταβατική, χωρίς να τρελαίνονται κιόλας πάντα με τις αποφάσεις μου. Οπότε ήταν συγκαταβατική, δεν μου αρνήθηκαν ποτέ κάτι. Άσε να δούμε πού θα καταλήξεις, σκεφτόντουσαν. Αυτό. Μάλλον. Ναι. Μέχρι που σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν στην πράξη πια, το οποίο είναι το πιο σωστό, να μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια. Τώρα τι να εξηγούμε. Το είδανε ότι, βρε παιδί μου, περνάς καλά εκεί που πας και ναι. Το ευχαριστιέσαι. Και την περίοδο στο εξωτερικό. Εκείνη, γιατί τώρα ο κόσμος δεν ξέρει, μικροδείχνω, αλλά δεν είναι. Πέρυσι! τελείωσε το σχολείο. Ναι, την περίοδο εκείνη δεν ήταν τόσο. Δεν ξέραμε, ειδικά στο Ηράκλειο, δεν ξέραμε τι είναι το χοροθέατρο, τι είναι ο σύγχρονος χορός. Δεν είχαμε πολύ εικόνα όλου αυτού του πράγματος. Οπότε δεν ήταν ούτε για μας καθαρό, πόσο μάλλον για τους γονείς μας. Εσύ αυτές τις παραστάσεις που είδες και είπες. Ποιες ήταν? Αυτό είναι που μου αρέσει. Αν θυμάσαι ποιες ήταν, πού ήταν, αν ήταν στην Ελλάδα, αν ήταν στο εξωτερικό. Στο Ηράκλειο ήταν μια εποχή που, αν θυμάσαι, το καλοκαίρι ερχόταν ενδιαφέρουσες παραστάσεις και παραγωγές. Αυτή η εποχή δυστυχώς έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχει πια αυτό. Αλλά εκείνη την περίοδο πραγματικά ό,τι καλή ελληνική ή και ξένη παραγωγή υπήρχε, τη βλέπαμε στο Ηράκλειο. Δηλαδή εγώ τότε πήγαινα κάθε μέρα στο Κηποθέατρο το καλοκαίρι. Και έτυχε λοιπόν να δω. Ένα, τη Μύδια του Παπαϊωάννου. Και δύο, να δω την συντοπίτησα χορογράφο που είναι και μάλιστα εδώ τώρα, την Όλια Τηλιδάκη σε μια παράσταση Μπούτο. Αυτές οι δύο παραστάσεις ήταν που
δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο σοκ και μια αναστάτωση μέσα μου και ξεκίνησα, τις θυμάμαι σαν να τις είδα χθες. Ναι. Θυμάμαι και την παράσταση και την εμπειρία σαν να το είδα χθες και τα δύο αυτά έργα που τα είδα πολύ κοντά. Και έτσι άρχισα να ψάχνω παραπάνω τι είναι αυτό το πράγμα και πώς μπορώ να το κάνω. Και πώς να το τότε φτάσεις. Δεν υπήρχε αυτό το, η ευκολία που έχουμε με το ίντερνετ όπως ναι, τώρα σωστά. Για να κάνουμε έρευνα. Όταν λες τότε βρε Κωστή μου, πότε ήτανε. Ήτανε. Δεκαετία 90, τέλει. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, το βρήκες στον δρόμο σου. Ναι, ναι. Σκέφτηκες έστω μία στιγμή, ωραία, εμένα μου αρέσει ο χορός, μου αρέσει το θέατρο, μου αρέσει η έκφραση, μου αρέσει να βγάζω όλο αυτό το πάθος που έχω μέσα μου, τις σκέψεις μου, κάπως να τα δίνω με μία φόρμα στον κόσμο. Σκέφτηκες ποτέ δίπλα σε όλο αυτό και τι δουλειά θα κάνω, θα μπορώ να ζήσω από αυτό. Στα αλήθεια θα μου πεις. Ναι, στα αλήθεια. Το σκέφτηκα όχι γιατί πραγματικά με ανησυχούσε, το σκέφτηκα γιατί ήταν ας πούμε γονιών, φίλων απορία, πώς κανείς από αυτό θα μπορεί να ζήσει. Θεωρώ ότι όταν κάποιος δουλεύει πραγματικά και σκληρά και με αποτέλεσμα, θα βρεθεί ο τρόπος για να ζήσει κανείς. Το ξέρω ότι φαίνεται σαν διασκέδαση και όχι τόσο πολύ σαν δουλειά, αλλά όμως είναι μια πολύ σκληρή δουλειά. Και προς το παρόν είμαι εντάξει με αυτό. Δηλαδή, η ανησυχία των γονιών μου τώρα έχει αρχίσει και είναι θαυμασμός και άξιο θαυμασμού το πώς τελικά αυτό το πράγμα λειτουργήσε και οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Πόσο σημαντικό είναι για σένα και για κάθε άνθρωπο στη ζωή του οι γονείς του να είναι δίπλα του και στα πιο τρελά όνειρά του. Είναι περίεργο, αλλά όμως είναι γεγονός ότι όσο και αν λέμε καμιά φορά ότι δεν μας νοιάζει η άποψη των γονιών μας και τα λοιπά, πάντα μέσα μας θα μας τρώει. Δηλαδή αυτό πολλές φορές το λέμε για να δικαιολογήσουμε τα πράγματα μέσα μας και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε ανάγκη τη συγκατάθεση των γονιών μας. Όταν δεν την έχουμε, κάτι μας τρώει μέσα μας και δεν μας αφήνει να δράσουμε. Θα φύγουμε μπροστά. Ναι. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εσύ το βίωσες με τη θετική του πλευρά. Γονείς που σε έσπρωχναν, που σε στήριζαν και σου είπαν πήγαινε και είμαστε εδώ για σένα. Και δεν μου λες, βρε Κωστή μου, πώς αποφάσισες όλα αυτά που εσύ κάνεις να τα κάνεις με έδρα το Ηράκλειο. Γιατί ήσουν εκτός, ήσουν Αθήνα. Στην Κρήτη πώς αποφάσισες να επιστρέψεις. Αυτό έγινε λίγο τυχαία. Κάποια στιγμή είχα πάθει ένα ατύχημα στο γόνατό μου και χρειάστηκε να κάνω ένα χειρουργείο. Οπότε μετά από αυτό το χειρουργείο είχα γύρω στους 3 μήνες αποκατάσταση και δεν μπορούσα να δουλέψω στην Αθήνα, οπότε λέω ας πάω στο Ηράκλειο να αναρρώσω. Να αναρρώσω, να δω και την οικογένειά μου, τους φίλους μου, να τους ευχαριστηθώ λίγο. Όταν ήρθα εδώ ξεκίνησα να κάνω κάποιες δουλειές. Είχα χάσει τη σεζόν στην Αθήνα ουσιαστικά γιατί είχαν ξεκινήσει τα πράγματα, δεν μπορούσα να μπω μετά. Οπότε ξεκίνησα κάποιες δουλειές εδώ και άρχισα να βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση και ότι αυτό που κάνω έχει αντίκρισμα, έχει ένα μεγάλο κοινό και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Άκουγα ότι οι Ηρακλειώτες δεν είναι κατάλληλο κοινό, οι Ηρακλειώτες δεν ξέρουν, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Και επειδή το άκουγα, το πίστευα. Όμως εγώ, ερχόμενος εδώ, όπως το βίωσα τελείως διαφορετικά. Δεν θεωρώ ότι οι Ηρακλειώτες δεν ξέρουν και δεν θεωρώ ότι δεν έχουν άποψη και παιδεία καλλιτεχνική κτλ. Εγώ έχω βρει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι και παιδεία έχουν και καλλιτεχνική και όποια άλλη παιδεία. Και βρίσκω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινό το οποίο ανταποκρίνεται στην τέχνη γενικότερα. Μην μιλήσω μόνο για μένα. Στις παραστάσεις που έχεις κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που είσαι εδώ στην Κρήτη,
Βλέπεις ότι το κοινό σου είναι συγκεκριμένο, επαναλαμβάνεται ή κάθε φορά προστίθεται και νέα πρόσωπα? Επαναλαμβάνεται και προστίθεται και νέα πρόσωπα κάθε φορά. Άρα αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι τα καινούργια πρόσωπα, ότι ακόμα και αν κάποιος δεν έχει τη σχετική παιδεία και δεν έχει εκτεθεί τόσο πολύ σε τέτοιου είδους θεάματα σε εισαγωγικά και σε τέτοια ερεθίσματα καλλιτεχνικά, προφανώς όταν έχει την ευκαιρία θέλει να την αρπάξει αυτή την ευκαιρία. Ακριβώς. Και μάλλον διψάει το κοινό. Διψάει ο κόσμος στην Κρήτη, δεν θα πω μόνο στο Ηράκλειο, γιατί οι παραστάσεις σου έχουν κοινό από όλη την Κρήτη. Να το δει, να εκτεθεί σε αυτό, να πάρει αυτή την πρόταση και να την επεξεργαστεί μέσα του. Εσύ μέσα από τις παραστάσεις σου δεν έρχεσαι να μας προτείνεις κάτι μόνο μέσω του χορού. Είναι χοροθέατρο όλο αυτό. Έρχεται και το θέατρο, έρχεται και υποκριτική. Έρχονται πάρα πολλά πράγματα να συνδυαστούν μαζί. Ανάλογα και με την περίοδο και το τι μελετάω εκείνη την περίοδο και τι με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά και να θέλω να φτάσω σε αυτό. Η εσωτερική σου η ανάγκη ποια είναι? Να δείξεις μια ωραία χορευτική παράσταση και την αρτιότητα των χορευτών, ή θες να περάσεις άλλα μηνύματα μέσα από τις παραστάσεις σου? Δεν έχω πάντα ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό που σίγουρα με ενδιαφέρει είναι, βλέποντας κάποιος μία παράσταση μου ή όποια, να ανταποκρίνεται σε αυτήν συναισθηματικά. Να μην την παρακολουθεί και μόνο να σκέφτεται ή... Τι θέλει να πει τώρα με αυτό. Ναι. Με ενδιαφέρει ο άλλος να ανταποκρίνεται συναισθηματικά με όποιο τρόπο. Να του μιλάει δηλαδή μέσα του, γιατί πολλές φορές και αυτό ήθελα να πω και αυτό στην παιδεία, ότι ο κόσμος εδώ πολλές φορές δεν πηγαίνει να δει πράγματα γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κάτι να δει. Η παιδεία και η καλλιτεχνική ακόμα δεν είναι μόνο το να έχουμε δει πολλές παραστάσεις, αλλά είναι και το ήθος πολλές φορές, το προσωπικό του καθενός. Και λέμε, ο Ηρακλειώτης δεν θα την καταλάβει αυτή την παράσταση, είναι πολύ προχωρημένη. Εγώ το θεωρώ μια ανοησία αυτό το πράγμα. Διότι όταν κάποιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός, που διαβάζει, που τον αφορούν πολλά πράγματα και είναι ανοιχτός σε ερεθίσματα, όταν δει κάτι, μπορεί ναι μεν να μην καταλάβει αυτό που θέλει να πει ο σκηνοθέτης ή ο χορογράφος, αλλά στην τελική τι μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε? Το θέμα είναι να μπορέσει να εμπλακεί σε αυτό που θα δει συναισθηματικά και να του προσφέρει κάτι εκείνο σαν άνθρωπο. Αυτό γίνεται ενστικτοδός. Γίνεται ενστικτοδός, ναι. Θέλει πολύ σκέψη. Όχι, δεν θέλει πολύ σκέψη. Όταν πάμε σε μια παράσταση και σκεφτόμαστε πολύ, κατά τη γνώμη μου, δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό, όταν εγώ πάω σε μια παράσταση και σκέφτομαι πολύ, μάλλον κάτι δεν πάει καλά με την παράσταση για μένα. Μάλλον κάπου έχει αποτύχει το πείραμα. Εκτός αν είναι μια παράσταση που ο σκοπός της είναι αυτός. Έχει ένα καθαρά τεχνικό πεδίο που μελετάει την κίνηση, ας πούμε, χωρίς κανένα συναισθηματισμό, καθαρά τεχνικά, και σε βάζει να τη δεις μόνο με το μυαλό σου. Υπάρχουν και αυτές οι παραστάσεις, αλλά το θέμα είναι να ξέρω πριν πάω να κάνω μια παράσταση τι θέλω να πω. Εγώ σε αυτή την περίοδο της ζωής μου είμαι σε μια περίοδο που θέλω να λειτουργούν τα έργα μου συναισθηματικά και να μιλάνε στον άλλο όσο πιο βαθιά γίνεται. Αρχικά πρέπει να μιλάνε σε μένα για να γίνει αυτό και να ξέρω εγώ πολύ καλά τι θέλω να πω, και να βρω τα μέσα να το πω αυτό. Αυτό ξεκινάει καθαρά από μένα. Εάν εγώ το καταφέρω αυτό, να το βλέπω και να καταλαβαίνω και να νιώθω ότι ναι, αυτό που βλέπω ήθελα να εκφράσω και ότι αυτό μου μιλάει. Σε ταράζει μέσα σου. Συνήθως αυτό θα πιάσει και τους άλλους. Μπορεί με διαφορετικό τρόπο, και αυτό είναι το ωραίο, ότι αφήνουμε περιθώρια ο καθένας να το βιώσει και να το ζήσει διαφορετικά. Αυτό είναι δώρο, αν συμβεί. Αλλά εάν είναι καθαρά τα πράγματα στο δικό μου μυαλό όσον αφορά τη σκηνοθεσία ή τη χορογραφία, τότε συνήθως έχει πάει καλά. Όταν κι εγώ δεν είμαι σίγουρος με κάτι και δεν είναι καθαρό στο δικό μου μυαλό, υπάρχει και αμηχανία σε αυτό που το βλέπω. Όταν αναφέρεσαι στις παραστάσεις τις δικές σου, αναφέρεσαι στις παραστάσεις που κάνεις με τους μαθητές σου, αναφέρεσαι με τις παραστάσεις εκταγής, αναφέρεσαι με τις παραστάσεις με την επαγγελματική ομάδα? Ανάλογα με κάθε ομάδα από αυτές που είπες, επιδιώκω κάτι διαφορετικό. Με τις παραστάσεις των μαθητών μου θέλω να βιώσουν μια
εμπειρία καλλιτεχνική για να βάλουμε λίγο σε πράξη αυτά που κάνουμε στα μαθήματα. Δεν είναι επιδείξεις, δηλαδή δεν δείχνουμε ότι κάναμε όλη τη χρονιά ή τι μπορούμε να κάνουμε καλά. Πράγματα από αυτά που έχουμε δουλέψει στα μαθήματα τεχνικής, γύρω στο Πάσχα ξεκινάμε να φτιάχνουμε μία παράσταση για να ζήσουν όλοι μαζί οι μαθητές την εμπειρία αυτής της παράστασης. Με ενδιαφέρει η εμπλοκή τους, η κοινότητα δηλαδή, αυτή η μικρή κοινότητα που υπάρχει ηλικία από πρώτη δημοτικού μέχρι 60 χρονών, δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν μαζί, να συνεργαστούν και να βγάλουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα δεν έχω πολύ ψηλές προσδοκίες να είναι η παράσταση του αιώνα, έτσι. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η διαδικασία της δημιουργίας για αυτούς τους ίδιους. Δηλαδή αυτή είναι μια παράσταση καθαρά για τους μαθητές που τη μοιράζονται με φίλους τους ή με φίλους γενικότερα του χορού. Οπότε αυτός είναι ο στόχος της. Με την εκταγή απ' την άλλη, είναι πολύ κοντά. Κάθε φορά διαλέγουμε ένα αντικείμενο, όπως έχεις δει που έχεις παρακολουθήσει όλα τα χρόνια αυτό που κάνουμε, για να δουλέψουμε πια πιο βαθιά σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Δηλαδή σε μια πιο επαγγελματική βάση, αυτό που γίνεται στην εκταγή είναι ουσιαστικά σαν μια σπουδή για τα άτομα που συμμετέχουν. Είτε αυτό είναι, ας πούμε, στον Καραγκιόζη ήθελα να μελετήσουμε πώς κινούμαστε και πώς χορεύουμε με αντικείμενα, κούκλες, πώς εμψυχώνουμε ένα υλικό, ένα πανί. Μετά, κάνοντας το χορό σε μια αρχαία τραγωδία, ήθελα να δούμε πώς εντάσσουμε το λόγο μέσα σε αυτό και την κίνηση και πώς εντάσσεται ο χορός σε μια τέτοια παράσταση. Αλλά στη διαδικασία αυτή, όλη η έρευνα που κάνουμε, η έρευνα εννοώ το διάβασμα, όχι μόνο η κινητική έρευνα, όλη η έρευνα που κάνουμε πάνω στο κάθε αντικείμενο. Και τώρα το καμπαρέ. Στο καμπαρέ τι μελετήσατε? Που εντάσσει όλες... Φιλοσοφικά ζητήματα, έχω την αίσθηση. Φιλοσοφικά ζητήματα. Το καμπαρέ είναι ένα είδος που πολύ σημαντικό για την εξέλιξη των τεχνών γενικότερα. Τα καμπαρέ στην Ευρώπη αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης πολλών τεχνών. Και να πούμε ότι ο σύγχρονος χορός ξεκίνησε μέσα από τα καμπαρέ. Ναι. Αυτός ήταν και ο αρχικός λόγος που ξεκινήσαμε να μελετάμε τα καμπαρέ. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό, η Λόι Φούλερ και η Σιδώρα Ντάνκαν, που είναι οι πρωτοπόροι του σύγχρονου χορού, ξεκίνησαν να πειραματίζονται, να δουλεύουν, να δημιουργούν μέσα σε καμπαρέ σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα η Λόι Φούλερ και το εξέλιξαν. Πώς δημιουργήθηκε και έτσι μια μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε αυτό το είδος. Αλλά μέσα στα καμπαρέ ξεκίνησε και η τεχνολογία μέσα στο θέατρο, τα φώτα, δηλαδή τα χρώματα, τα σκηνικά, τα κουστούμια. Όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό και ξεκινήσαμε να μελετάμε το καμπαρέ, που είναι ένα τεράστιο φάσμα και γι' αυτό μας πήρε και πολύ χρόνο να μελετήσουμε όλα αυτά που έπρεπε, αλλά και εκείνη την εποχή που έχει πολύ ζωή. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά που λες εσύ μέχρι τώρα, που εσείς μελετήσετε και μάλλον αφιερώσετε και πάρα πολύ χρόνο. Εγώ έπιασα άλλα πράγματα, κατάλαβα άλλα νοήματα. Δηλαδή, εμένα με ακούμπησε το κομμάτι αυτό του θάνατο, ζωή, φως, σκοτάδι, δικά μας πολύ σκοτεινά σημεία, φωτεινά, η διαφορετικότητα, πώς την προσεγγίζουμε, τι πετάμε, να μην το βλέπουμε, τι το φέρνουμε μπροστά μας. Αυτά έπιασα εγώ. Κάποιος άλλος προφανώς μπορεί να το ερμηνεύσει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Μα αυτό είναι ο σκοπός της έρευνας. Γενικά, εμένα γνώμη μου είναι ότι μελετώντας αποκτάς εργαλεία για να σου ανοίξει το μυαλό και να μπορείς μετά να έχεις τα εργαλεία να πεις αυτό που θέλεις. Ναι. Οπότε, αφού κάναμε όλη αυτή τη δουλειά και είχαμε τα εργαλεία, ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Τώρα πια, με αυτά που ξέρουμε, εμείς τι θέλουμε να πούμε. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει ένα τελείως άλλο έργο στην αρχή, καμπαρέ. Μια τελείως άλλη ιστορία, η οποία είδαμε ότι τελικά δεν μας εξέφραζε τόσο πολύ και την αφήσαμε. Και μετά ξεκινήσαμε σιγά σιγά αυτήν. Οπότε έχουμε κάνει πολλή δουλειά του να φτιάξουμε κάτι, να το πετάξουμε και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Όταν λέω να το πετάξουμε, δεν εννοώ με την κακή έννοια, να το βάλουμε στην άκρη, γιατί σίγουρα κάνοντας κάτι σε βοηθάει. Ναι, ακριβώς, κάτι έμεινε πίσω. Ναι, ναι. Με το να κάνεις κάτι και να νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, συνειδητοποιείς τι πραγματικά είναι αυτό που θέλεις να πεις, που έχεις ανάγκη τελικά να πεις.
Κωστή μου, έχεις δει μαθητές σου να γίνονται χορευτές? Όχι επαγγελματίες, να αμείβονται δηλαδή. Ναι. Ένα μαθητή να γίνεται χορευτής. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά που είναι στην εχταγή, άντε να πω εγώ ότι τους βλέπω χορευτές, αλλά πες ότι, πώς το λένε αυτό η μαμά κουκουβάγια που... Ναι, θα, ναι, ναι, ναι. Πες ότι είμαι εγώ έτσι. Αν το δούμε, αν το απομακρυνθώ τελείως και το δω, θεωρώ ότι όλα αυτά τα παιδιά, που εντάξει δεν είναι και πολλά, είναι 12, είναι στο δρόμο για να μπορεί να πει κανείς ότι ναι, είναι χορευτή. Πότε αλλάζει αυτό, τι γίνεται μέσα σε έναν άνθρωπο και από μαθητής που μαθαίνει την τεχνική, γίνεται χορευτής? Ναι. Η τεχνική είναι ένα σημαντικό κομμάτι και για μένα ο ερμηνευτής σήμερα αλλάζει όταν πια δεν χρειάζεται τόσο πολύ το χορογράφο ή το σκηνοθέτη. Σήμερα πια ο ερμηνευτής καλείται να είναι και δημιουργός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ωραίο, αυτή είναι η ωραία εξέλιξη της εποχής μας στην τέχνη. Οπότε για μένα εκεί αλλάζει ο ερμηνευτής, όταν αρχίζει να έχει ταυτότητα και να μπορεί να δημιουργήσει με μια απλή οδηγία. Είναι εσωτερικό όμως αυτό, είναι εσωτερική ορίμανση όλο αυτό, φυσικά, το πράγμα. Φυσικά. Και είναι και μια και μελέτη. Χρειάζεται μελέτη, δεν γίνεται έτσι μια μέρα, από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι στο μια τεχνικό διαδικασία. Κομμάτι ξεκινάς. Στο τεχνικό μετά... κομμάτι, στην έρευνα, την κινητική και στις παραστάσεις. Στους ανθρώπους που έρχονται στις ομάδες, στη σχολή, στους μαθητές σου, που είναι όλων των ηλικιών, βλέπεις ότι είμαστε, αφινόμαστε? Τι βγάζουμε προς τα έξω? Γιατί όπως και να το κάνεις, ακόμα και κάτι πολύ τεχνικό να κάνεις, εσύ που έχεις την εμπειρία μπορείς να διακρίνεις στοιχεία της προσωπικότητας του άλλου. Αφινόμαστε όμως ή είμαστε πολύ κουμπωμένοι να μην εκτεθούμε? Ναι. Θέλουμε πολύ να αφαιθούμε. Δηλαδή ο κόσμος που έχετε μέσα στο μυαλό του θέλει πολύ να το κάνει, αλλά επειδή δυστυχώς δουλεύουμε με το σώμα, που το σώμα δεν μπορεί να πει ψέματα όπως το στόμα. Μεγάλη κουβέντα αυτή που είπες, να ξέρεις. Ναι. Πολλές φορές εξαρτάται το πόσο πολύ ανοιχτοί είμαστε και το πόσο αφινόμαστε. Σίγουρα εκτός από την περίοδο που πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό που εγώ εξηγώ και ζητώ. Λογικό, ναι. Που κάθε δάσκαλος σήμερα ζητάει κάτι διαφορετικό. Εκτός λοιπόν από αυτή την περίοδο που χρειάζεται, έχει να κάνει πολύ και με το πόσο αυτός που έρχεται κάνει πραγματικά το δώρο στον εαυτό του να ξεχάσει για λίγο όλα τα υπόλοιπα προβλήματα και την τρέλα που τον την έξω και να αφαιθεί σε αυτό, να αφαιθεί στην επικοινωνία την προσωπική του με το σώμα του. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και αυτό χρειάζεται και εξάσκηση καμιά φορά για να το κάνουμε. Δηλαδή αυτό που δυσκολεύονται πιο πολλοί άνθρωποι να κάνουν είναι τις απλές κινήσεις που κάνουν, ας πούμε, πολύ εύκολα τα μωρά. Τις κινήσεις που το σώμα μας θα πήγαινε θεωρητικά ενστικτοδός. Αλλά εμείς το σταματάμε πολλές φορές. Κοντρόλ, όλο κοντρόλ στα πάντα. Και τους φύγουμε. Και επειδή αυτό που κάνω εγώ στο μάθημά μου έχει να κάνει με τη φυσική ροή του σώματος, με τη βαρύτητα, δεν είναι δηλαδή κάτι στημένο, όμορφο απαραίτητα, έχει να κάνει με την προσωπική μας έρευνα στο σώμα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να το πετύχουμε. Λάκα μου κάνεις, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μια πρόκληση όμως. Ναι, τα παιδιά είναι πιο ανοιχτά, φαντάζομαι, σε όλο αυτό, έτσι? Όλοι είναι ανοιχτοί. Τα παιδιά στην πράξη είναι πιο ανοιχτά. Και... δεν έχουν προλάβει να κάνουν πολύ κοντρόλ. Αυτό, μάλλον. Δεν έχουν προλάβει να κάνουν πολύ κοντρόλ. Αλλά και γενικότερα αυτό που είναι ωραίο είναι ότι υπάρχει η διάθεση και ότι οι άνθρωποι που έρχονται εκεί, χωρίς να προσπαθήσω εγώ, το κάθε τμήμα γίνεται ομάδα από μόνο του. Άλλα, ναι, τμήματα πιο πολύ, άλλα λιγότερο. Αλλά χωρίς να κάνω εγώ πολύ μεγάλη προσπάθεια ή τουλάχιστον χωρίς να κάνω συνειδητή προσπάθεια, συμβαίνει αυτό. Και αυτό βοηθάει. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε κάποιον παρέα μας που να ξέρουμε ότι κι αυτός προσπαθεί σαν εμάς και... Ναι, μωρέ, το απενοχοποιεί. Ναι. Είναι ωραία. Κάνεις πρακτική σε πολλά επίπεδα όταν είσαι σε ένα μάθημα χορού. Σίγουρα. Τέτοιου είδους. Τώρα ετοιμάζεις κάτι? Τώρα αποφασίσαμε ότι το καμπαρέ θέλαμε να το δουλέψουμε λίγο ακόμα.
Και έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάποιες πολλές αλλαγές. Α, θα δούμε μια άλλη παράσταση. Θα δούμε μια σχεδόν άλλη παράσταση. Τα κουστούμια θα είναι τα ίδια ή μπορώ να κρατήσω κάποιο? Δεν μπορώ, μπορώ να σου δανείσω άμα θέλεις. Τι να μου δανείσεις? Εγώ ξέρεις ότι θέλω αυτό το vintage συνηθικό να το φοράω όλη την ώρα. Μπορώ να νιώθω Βασίλης, αν και δεν έχει καμία σχέση με Βασίλης. Αυτό είναι μια νύφη, αλλά... Ναι, εντάξει. Είναι το όνειρο κάθε κοριτσιού. Θα έχουμε και καινούρια κουστούμια. Θα υπάρχουν όλα τα παλιά, θα έχουμε κάποια καινούρια. Κάποια πράγματα θα φύγουν, θα έρθουν κάποια καινούρια. Το αλλάζετε γιατί το ήθελε η παράσταση, ή γιατί αλλάζετε εσείς σαν άνθρωποι και θέλετε να τις φέρετε στα σημερινά σας δεδομένα? Κοίτα, είναι πάντα ωραίο να κάνεις μια δουλειά, να τη βλέπεις από μακριά, και όταν τη βλέπεις από μακριά, συνειδητοποιείς πράγματα που όταν την έφτιαχνες και ήσουν σε αυτόν τον πυρετό της προετοιμασίας, δεν τα συνειδητοποιούσες. Και φεύγεις και λες, ω, αυτό δεν το έκανα καλά, δεν πήγε πολύ καλά. Είναι ωραίο όμως ότι τώρα που έχεις την ευκαιρία να το ξανά. Ναι, ναι, είναι τέλειο αυτό. Εμένα πάντα μου αρέσει αυτό. Και επειδή ξέρεις, γιατί το έχεις ζήσει πολλές φορές και με την επαγγελματική μου ομάδα όταν δουλεύω, που πια εκεί δουλεύω σε άλλο επίπεδο. Εκεί. Εξερευνώ τον εαυτό μου, τα δικά μου προσωπικά όρια. Ξέρεις ότι πάντα κάνω μια μικρή κλειστή παρουσίαση της δουλειάς. Γιατί το κάνεις αυτή την παράσταση? Δεν το έχεις κάνει σε καμία άλλη παράσταση αυτό? Να την ξανακάνεις, να την ξαναδουλέψεις. Όχι, και να την παρουσιάσεις. Και τον Καραγκιόζη είχαμε ξαναδουλέψει. Και την παρουσιάσατε μετά? Ναι, ναι. Συνήθως δύο φορές τις κάνουμε. Τις... Όλες! Εκτός από τις Ευμενίδες. Μόνο στην πρώτη με έχεις καλέσει. Αυτό έχω να πω. Στις δεύτερες δεν με καλεί. Πήγα να βγάλω ίντριγκα. Γιατί έχω την αίσθηση από το ήταν κοινό. Ήταν η περίοδος που δεν ήσουν διαθέσιμη. Α. Ναι. Α, τι να κάνω. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, ήθελα να πω ότι σε αυτή την παράσταση νομίζω ότι είχε τα πιο αντικρουόμενα σχόλια. Πολλά και διαφορετικά, ίσως και γιατί την είδε και πολλοί κόσμοι. Πολλά και διαφορετικά, και γιατί σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα. Και γι' αυτό τώρα πάμε λίγο να το μαζέψουμε και να το φέρουμε. Παραγωγικό ήταν τελικά, είδα. Πολύ παραγωγικό. Τα σχόλια, τα αρνητικά, τα καλοπροαίρετα, πάντα βοηθούν πάρα πολύ στο να σκεφτούμε πράγματα που εμείς μπορεί να μην τα είχαμε συνειδητοποιήσει. Γιατί καμιά φορά δενόμαστε συναισθηματικά με τη δουλειά μας και μας είναι δύσκολο να δούμε την πραγματικότητα. Και με το να ακούσεις κάτι σκληρό, μπορεί στην αρχή να σου κακοφανεί, αλλά μετά να το σκεφτείς και να σε βοηθήσει δημιουργικά και ουσιαστικά. Σε όλη μας τη ζωή μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα. Καλά, εμείς θα τα πούμε μετά που θα πέσει και το σήμα, γιατί τώρα πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε είδα από κοντά. Μετά από καιρό που είχαμε να βρεθούμε ξανά. Είχαμε. Τηλεοπτικά, αλλά κατά τα άλλα εντάξει. Ναι. Να είστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.